Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την παρουσίαση της κλινικής μελέτης Activate 2 του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτης της Ύψης, που θα διεξαχθεί στην νοσηλευτική μονάδα ναυπλίου από τη χειρουργική κλινική. Σκοπός της κλινικής μελέτης είναι να αξιολογήσει αν για ασθενείς ευπαθείς στον COVID-19 ο αντιφυματικός εμβολιασμός μπορεί να τροποποιήσει την ευπάθειά τους. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να είναι μαζί μας ο καθηγητής παθολογίας της ΔΕΛΤΑ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αττικών και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μελέτη της Ύψης, κύριος Γιαμαρέλος. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ εκ μέρους όλης της ομάδας που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την κλινική μελέτη. Επίσης, να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή διοικητή της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, κύριο Βασιλόπουλο, για την υποστήριξή του και φυσικά τον συντονιστή διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου, κύριο Γκανά. Θα ήθελα ένα σχόλιο σύντομο από τον κύριο Βασιλόπουλο και τον κύριο Γκανά πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση που θα μας κάνει ο καθηγητής. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, εκπροσωπώντας το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τέτοιες δραστηριότητες και δράσεις στην περιοχή, γιατί τιμούν τους πάντες, γιατί αναβαθμίζουν ουσιαστικά και τις παροχές υγείας στον νομό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την οικογένεια Κυριακοπούλου για την σημερινή χορηγία της παραχώρησης της συγκεκριμένης αίθουσας που πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου, καθώς και για όσα σκοπεύει να προσφέρει στις νοσηλευτικές μονάδες του νομού. Κάθε τι που γίνεται και προβάλλει τις περιοχές μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι μια επαρχιακή πόλη είναι μέσα στις 13 μονάδες που έχουν επιλεγεί για την προβολή του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι σημαντικό γιατί δείχνουν ότι και η επαρχία μπορεί να προσφέρει στην κάθε μορφής έρευνα και προβολή της περιοχής της. Δεν θα πω πολλά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απευθύνεται στους ειδικούς, που εγώ δεν είμαι γιατρός για να μπορέσω να έχω ιατρικές γνώσεις και θα μπορέσουμε να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα όσα μας πει ο καθηγητής και φυσικά και ο κ. Γκανάς, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής της νοσηλευτικής μονάδας Ναυπλίου. Να σας πω δύο λόγια για το Ινστιτούτο στο οποίο προείσταται ο κ. Γιαμαρέλος, που είναι ένας επιστημονικός φορέας και λέγεται Ινστιτούτο Μελέτης της Ύψης. Τον κ. Γιαμαρέλο τον ξέρω από τα χειρουργικά συνέδρια, τον ακούμε με πολύ προσοχή όλοι οι χειρουργοί, διότι έχει μια βαθιά γνώση γύρω από τις λοιμώξεις. Και γύρω από τις λοιμώξεις, εγώ ήμουνα ταμείας στο επιστημονικό φορέα των χειρουργικών λοιμώξεων επί χρόνια. Έτσι λοιπόν, να σας πω και γιατί επιλέχθηκε η χειρουργική κλινική σε αυτό το project. Διότι έχει γνώση και έχει και αξιοπιστία γύρω από τη συλλογή δεδομένων και έχει και μια καλή, πάρα πολύ καλή παρουσία όσον αφορά τις λοιμώξεις σε πανελλήνιο επίπεδο. Θέλω να σας πω εδώ πέρα ότι ο χειρουργικός ασθενής όταν μπαίνει σε ένα νοσοκομείο πρέπει να είναι σε ένα ασφαλές μονοπάτι. Η κλινική χειρουργική έχει ένα τόσο καλό όνομα που το ξέρετε καλύτερα εσείς, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη αξιοπιστία όσον αφορά τις λοιμώξεις. Είναι ένα από τα τμήματα τα οποία έχει τη λιγότερη δαπάνη γύρω από τα αντιβιωτικά σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει χειρουργική κλινική με τόσο μικρό budget στα αντιβιωτικά. Γιατί υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα όσον αφορά την πρόληψη των λοιμώξεων. Στις χειρουργικές αίθουσες, στους θαλάμους, παντού. Και ο διοικητής το ξέρει αυτό το πράγμα, διότι έχει τα οικονομικά. Και αισθάνομαι πολύ περήφανος που καθημερινά περισσώζω πόρους και χρήματα για το ελληνικό δημόσιο. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Γιαμαρέλος είπαμε ναι σε αυτή την επιστημονική πρόκληση, διότι το Ινστιτούτο Μελέτης της Ύψης έχει πάρα πολύ σοβαρές εργασίες δημοσιεύσει σε πολύ μεγάλου κύρους επιστημονικά περιοδικά παγκόσμια, όπως είναι το Intensive Care, το Infection, το Lancet. Δεν μπαίνεις εύκολα σε αυτά τα περιοδικά να κάνεις μία δημοσίευση αν δεν έχει ανάλογη σοβαρότητα. Και είναι προς τιμήν του ο καθηγητής που κάνει τόσο εμπεριστατωμένες μελέτες. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την πρόκληση για να προβάλλουμε την Ελλάδα και για να δούμε ακριβώς γιατί έχουμε τόσο λίγο αριθμό κρουσμάτων σε αυτή τη χώρα, είπαμε ναι και θα πλαισιώσουμε και μεγάλη χαρά και μεγάλη αφοσίωση αυτό το project να το φέρουμε εις πέρας. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ιδιαίτερα τον κύριο Γκανά
που ον διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Ναυπλίου έχει εμένα τιμήσει με την συνεργασία του, η οποία είναι πολυετής, η οποία έχει οδηγήσει σε διδακτορικές διατριβές των γιατρών που τελούν υπό τις οδηγίες του κυρίου Γκανάκη σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων. Θα ήθελα από την πλευρά μου να πω δύο βραχεία λόγια τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε να κάνουμε, το οποίο έχει ως βασικό στόχο να θωρακίσει τον ελληνικό πληθυσμό και να τον θωρακίσει εν ώψη των δύσκολων επερχόμενων μηνών, δηλαδή του τέλους του φθινοπόρου και όλου του χειμώνα, όπου βλέπετε ότι γίνεται ένας πολύ μεγάλος επιστημονικός λόγος, όλοι προετοιμάζονται με φαρμακευτικές αγωγές, ώστε να είναι έτοιμοι για ένα καινούργιο κύμα αντιμετώπισης του κορονοϊού. Το βασικότερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η επιστημονική κοινότητα είναι ότι δεν έχει βγει εξειδικευμένο εμβόλιο εναντίον του κορονοϊού. Μέχρι λοιπόν να βρεθεί ένα εξειδικευμένο εμβόλιο, διότι για να μπορέσει να σταματήσει η πανδημία πρέπει να βρεθεί ένα απόλυτα εξειδικευμένο εμβόλιο, εκείνο το οποίο παρατηρήσαμε μέσα από μελέτη η οποία έγινε στο Αττικό νοσοκομείο το 2007, το 2017, 2018 και 2019, και η μελέτη αυτή αφορούσε σε εμβολιασμό 200 υπερηλίκων, στην ιατρική ορίζοντος υπερήλικες όσοι έχουν ηλικία 65 ετών και πάνω, ότι αυτοί που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο BCG είχαν μία μείωση του κινδύνου για κάθε μορφή λίμωξης του αναπνευστικού. Ο ιός λοιπόν COVID είναι ένας ιός που προσβάλλει το αναπνευστικό. Άρα λοιπόν αυτόματα δημιουργείται η υπόθεση ότι με τον εμβολιασμό κατά της φυματίωσης μπορεί κανένας να ενισχύσει την άμυνα του πληθυσμού για τον ιό COVID. Την ίδια ακριβώς προσέγγιση με εμάς μοιράζονται επιστήμονες από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ολλανδία και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 11 μελέτες μαζί με την ελληνική μελέτη που λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο ώστε να διαπιστωθεί αν το εμβόλιο κατά της φυματίωσης μπορεί να είναι η λύση και η προστασία για τον COVID. Άρα λοιπόν καλούμε όσους είναι ηλικίας 50 ετών και πάνω και οι οποίοι επιπλέον έχουν ή στεφανία νόσου ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή και τα δύο, που είναι οι κατεξοχήν ευπαθείς ομάδες, να αποταθούν στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Εκεί θα γίνουν τα εξής. Πρώτο, θα τους κάνουν τη λεγόμενη αντίδραση μαντού. Αν η μαντού είναι θετική, δεν υπάρχει λόγος να εμβολιαστούν, είναι προστατευμένοι. Αν η μαντού είναι αρνητική, που οι περισσότερες πιθανότητες είναι αρνητική, τότε θα τους κάνουν εξέταση αντισωμάτων κατά του κορονοϊού. Αντιλαμβάνεστε βέβαια πόσο μεγάλη ωφέλεια είναι αυτό για να μάθει κανένας αν έχει έρθει ή όχι σε επαφή με τον κορονοϊό. Σε περίπτωση που και τα αντισώματα είναι αρνητικά, τότε θα εμβολιαστούν με το εμβόλιο BCG. Όσοι εμβολιαστούν θα παρακολουθηθούν για περίπου 3 μήνες. Θα παρακολουθηθούν για το αν θα κάνουν συμπτώματα λίμωξης αναπνευστικού. Σκοπός μας είναι να εμβολιάσουμε σε όλη την Ελλάδα 900 συμπολίτες μας που να ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή να έχουν στεφανία νόσο ή να έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, να έχουμε τα αποτελέσματα πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ανάλογα αποτελέσματα θα έχουμε και από τις υπόλοιπες χώρες, από τις υπόλοιπες μελέτες που μόλις σας ανέφερα, και με αυτά τα αποτελέσματα να πάμε στις αρχές του τόπου μας να πούμε σε περίπτωση που ο εμβολιασμός είναι θετικός, να η ευκαιρία να προστατεύουμε τις ευπαθείς ομάδες. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω. Το εμβόλιο της φυματίωσης είναι ένα εμβόλιο το οποίο γνωστό εδώ και 60 χρόνια. Ο κίνδυνος από το εμβόλιο είναι μηδενικός. Μόνο ωφέλεια μπορεί να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω την πρόσκληση και την ανταπόκριση στην πρόσκληση όλων των συμπολιτών μας για να εμβολιαστούν. Και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ξεκινήσουμε από εδώ προς τα εκεί. Κύριε καθηγητά, για να μην έχουμε, γιατί ο κόσμος επηρεάζεται πολύ πάντα όταν μιλάτε όλοι εσείς οι ειδικοί, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί, να το ξανακούμε από την αρχή, είναι κάτι που γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτό
Βοηθάει ή όχι το εμβόλιο της σωματείωσης. Να μην δούμε κανένα κύμα να τρέχουν... Να απαντήσω σε αυτό. Η μοναδική κλινική μελέτη που έχει γίνει στον κόσμο, μία και μόνο υπάρχει. Έχει γίνει στην Ελλάδα, στο Αττικό Νοσοκομείο, από το 2017 μέχρι το 2019. Η μελέτη αυτή ήταν επί 200 υπερηλίκων, απέδειξε πολύ μεγάλη ωφέλεια, ήταν μελέτη που αδειοδοτήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές του ελληνικού κράτους. Ρυθμιστικές αρχές είναι η Εθνική Επιτροπή Οντολογίας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Και ξεκινώντας από αυτή τη μελέτη, προσπαθούμε πλέον να κάνουμε όπως ορίζουν πάλι οι αρχές ότι πρέπει να γίνει μια μεγαλύτερη μελέτη, δηλαδή σε μεγαλύτερο αριθμό ευπαθών που θα εμβολιαστούν. Οπότε, στην περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε θα μπορέσουν οι αρχές του ελληνικού κράτους να το γενικεύσουν. Ωραία. Πείτε μας, αν θέλετε, σε ποια νοσοκομεία εκτός από του Ναυπλίου θα γίνει αυτή η μελέτη παραλλαδικά και αν σε αυτούς που καλούνται, που λέτε ότι καλούνται, εκεί ήθελα μια διευκρίνηση, θα συμμετέχουν όσοι θέλουν από αυτούς που θα προσέλθουν στα νοσοκομεία για κάποιον άλλο λόγο ή και κάποιος από μόνος του μπορεί να απευθυνθεί στο νοσοκομείο εφόσον είναι σε αυτή την ηλικιακή και ομάδα και με αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε, να απευθυνθεί στο νοσοκομείο και να ζητήσει να συμμετέχει. Όποιος απευθυνθεί στο νοσοκομείο, σαφώς και μπορεί να συμμετέχει. Δεν είναι ο εμβολιασμός μόνο για συμπολίτες μας που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Τώρα, ποια είναι τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Είναι 4 νοσοκομεία των Αθηνών, δηλαδή το Ιπποκράτειο, η Σωτηρία, το Αττικό Νοσοκομείο, όπως θα μου επιτρέψετε λόγω της προσέγγισής μου από το Αττικό κατάγωμα, στο πούμε από εκεί, είναι το Γεννηματάς στην Αθήνα και είναι πλέον το ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, το Νοσοκομείο Βέρειας, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και το Νοσοκομείο της Κορίνθου. Τότε περίπου αναμένεται να έχουμε και φάρμακο ή εμβόλιο. Υπάρχει περίπτωση το ένα με το άλλο να έχουμε κάποιο δίλημα κάποια στιγμή, ποιο είναι καλύτερο, έχει σχέση με το κόστος, ποιο είναι το κόστος του εμβολίου της φυματίωσης. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι αν πάμε σε τέτοιες λύσεις, στην όποια λύση πάμε, θα πρέπει να εμβολιαστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Το κόστος θα είναι πιθανόν πάρα πολύ μεγάλο. Από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον για τα ξένα εμβόλια. Και αν θα τα πάρουμε και πότε θα τα πάρουμε. Το κόστος του δικού σας εμβολίου, αυτού της φυματίωσης, αυτό που λέτε, πόσο μεγάλο είναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πιο φθηνό εμβόλιο. Είναι κάτι λιγότερο από 2 ευρώ. Νομίζω είναι ξεκάθαρα το πράγμα. Αναφορικά με το ερώτημα το οποίο θέσατε. Από εκεί και μετά, επειδή θέσατε το θέμα του χρόνου, αν υπάρξει ανταπόκριση του πληθυσμού και ολοκληρωθούν γρήγορα οι εμβολιασμοί, δεν θα χρειαστεί ένα ολόκληρο έτος για να έχουμε απαντήσεις. Θα μπορούμε να έχουμε απαντήσεις προτού ολοκληρωθεί το τρέχον έτος, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε το χειμώνα. Αυτό είναι το μεγάλο μας άγχος. Και για να μπορέσουμε να προλάβουμε το χειμώνα, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα και πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση των συμπατριωτών μας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά αποδειχθεί αυτή η έρευνα ότι έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε ανθρώπους συγκεκριμένους, όπως αναφέρατε, σε ευπαθείς ομάδες. Μετά, όλος ο πληθυσμός θα πρέπει να εμβολιαστεί με το εμβόλιο της φυματίωσης ή μόνο οι άνθρωποι που έχουν του υψηλού κινδύνου, ας πούμε. Θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερο σας ερώτημα. Αυτή τη στιγμή όλες οι προσπάθειες που γίνονται ανά τον κόσμο με το εμβόλιο BCG είναι για τις ευπαθείς ομάδες. Αλλά επειδή οι ευπαθείς ομάδες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, το οποίο εκτιμάται ότι στις δυτικές κοινωνίες αγγίζει και το 30%, είναι σαφές ότι αν αυτοί εμβολιαστούν και προστατευτούν, προστατεύουν και το υπόλοιπο 70%. Το άγχος για το δεύτερο κύμα πηγάζει εκ του γεγονότος ότι δείτε την απλή εμπειρία την οποία έχουμε τη γρήπη. Παρότι είχαμε το θέμα της πανδημίας το 2009,
Μπορεί η απλή γρήπη να μην είναι στα ποσοστά που ήταν τότε, αλλά δεν έχει εξελιχθεί. Άρα λοιπόν, η απλή γρήπη εξακολουθεί να υπάρχει, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τους ευπαθείς πληθυσμούς και εξακολουθεί να θέτει σε άμεσο κίνδυνο κάθε μήνα τη ζωή τους, ιδιαίτερα στους χειμερινούς μήνες. Άρα λοιπόν, το άγχος της επιστημονικής κοινότητας είναι μήπως γίνει κάτι αντίστοιχο με τον κορονοϊό. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα αυτό. Αν τελικά το εμβόλιο της φυματίωσης βοηθάει τις ευπαθείς ομάδες, θα κληθεί όλος ο πληθυσμός να κάνει εμβόλιο της φυματίωσης ενδεχομένως. Ο πληθυσμός ο οποίος θα κληθεί, αναγκαστικά θα είναι ο πληθυσμός που οι μελέτες δείξουν ότι υπάρχει βοήθεια. Διευκρινίστε μας κάτι. Το εμβόλιο της φυματίωσης, τουλάχιστον εμείς, γνωρίζουμε ότι το κάνανε και μικρά παιδιά. Υπήρχε στον εθνικό εμβολιασμό, στο πρόγραμμα του εθνικού εμβολιασμού, το οποίο τα τελευταία 6 χρόνια έχει αφαιρεθεί. Είναι το εμβόλιο αυτό που κάναμε ακόμα και στο στρατό με το Μαρντού. Είναι αυτό. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύγχυση ότι το Μαντού και το εμβόλιο είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, είναι το τέλος. Είναι δύο εντελώς διαφορετικές καταστάσεις. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η προστασία που παρέχει το εμβόλιο της φυματίωσης κάθε χρόνος που περνάει εξασθενεί. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει εμβολιαστεί μέχρι τα 5 του, η πιθανότητα να έχει προστασία μετά τα 50 είναι μικρότερη από 10%. Γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι στη μελέτη η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή πανελληνίως, το πρώτο πράγμα είναι να γίνει μια μαντού. Αν η μαντού είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα, την προστασία του εμβολιασμού, την κρατάει μέσα του κάποιος. Αν όμως είναι αρνητική, σημαίνει ότι έχει εξασθενήσει. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε και από γενικότερης υγειονομικής πλευράς, πόσο σημαντικό είναι να ξέρει κανένας αν η μαντού του είναι θετική ή αρνητική. Αν έχει ή δεν έχει αντισώματα εναντίον του κορονοϊού και να προστατευτεί με ένα εξαιρετικά φτηνό και απλό εμβόλιο. Επομένως, αυτά τα δημοσιεύματα που έχουν κυκλοφορήσει, φαντάζομαι ότι τα έχετε δει και εσείς, που λένε ότι τα λίγα κρούσματα ή μάλλον τα λίγα θύματα που είχε η Ελλάδα οφείλονται στο ότι ο πληθυσμός κατά ένα μεγάλο μέρος έχει εμβολιαστεί με το αντιφυματικό εμβόλιο. Έχει δώσει αλήθεια αυτό? Ενδεχομένως να έχει δώσει αλήθειες, αλλά θα σας πω το εξής. Νομίζω εμείς και η Πορτογαλία, νομίζω, συγκρίνουν τις δύο χώρες. Θα σας απαντήσω με έναν έμεσο τρόπο. Η έρευνα διακρίνεται στην αναδρομική και την προοπτική. Τι θα πει αναδρομική? Θα πει ότι βρίσκομαι σε ένα χρονικό σημείο και ψάχνω να αναμοχλεύσω στο παρελθόν τι έγινε και να προσπαθήσω από εκεί να αντλήσω συμπεράσματα. Αυτό όμως, συνέχεια όσο ψάχνει στο παρελθόν, γεννά και ερωτηματικά. Ο καλύτερος τρόπος έρευνας είναι ο προοπτικός, δηλαδή να πεις ότι τώρα κάνω κάτι και βλέπω στην πορεία του χρόνου τι γίνεται. Αυτός είναι ο απόλυτος τρόπος απόδειξης στην επιστημονική έρευνα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Από αυτούς που θα συμμετέχουν στην έρευνα και θα φτάσουν στο σημείο να εμβολιαστούν, θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις παραστάτε, θα εμβολιαστούν όλοι ή θα υπάρξει και ένα ποσοστό το οποίο θα δώσετε έναν ορό, ένα ψεύτικο φάρμακο, τέλος πάντων, όπως γίνεται συνήθως αυτές τις έρευνες για να βγάλετε συμπεράσματα? Υπάρχει ένα ποσοστό, όπως είπατε, πολύ σωστά, το οποίο θα πάρει εικονικό εμβόλιο. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, ποιοι θα είναι ποιοι, ούτε η ομάδα η οποία θα προβεί στους εμβολιασμούς το γνωρίζει. Και αυτό γιατί έχει φτιαχτεί μέσω, όπως λέμε, ενός κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικού. Κανένας από εμάς που βρισκόμαστε εδώ δεν γνωρίζει ποιος θα εμβολιαστεί με τι. Είναι απαραίτητο και αυτό, για ποιο λόγο? Αλλιώς δεν μπορεί να φανεί η ωφέλεια μιας παρέμβασης αν δεν υπάρχει εικονική παρέμβαση. Είναι και αυτό μέσα στους κανόνες της επιστημονικής έρευνας.